Τον κύριο Ριζάκη μπορώ να μιλήσω. Επειδή είμαστε από Ημαθία. Να τον πάρω πάτε... τηλέφωνο να έρθει προς τα δω ή να πάω εγώ εκεί. Ναι, να πάτε εσείς. Έχετε κάποιο αυτοκίνητο? Εγώ το έφυγα, αλλά πώς θα περάσω. Να τον πάρω καλύτερα να έρθει εδώ πέρα τηλέφωνο. Γιατί άμα πάω εκεί θα ξεγριωθούν αυτοί. Γι' αυτό αν μου. Κατερίνα, δεν πα με τον άγουνα και ορθόν. Μοναχιά που πού να πειράξει από την πτήρια από εδώ. Εντάξει, να δείτε. Τραμπούκι δεν είχε πάρει. Αυτό που έχω να ενημερώσω τον κύριο Ριζάκη να έρθει εδώ να μιλήσει. Θέλει να μιλήσει μαζί σα. Ναι, να μιλήσει λίγο μαζί μα, να τελειώσει η κατάσταση να την διευθετήσουμε. Λίγο πάλι πώ λέγεστε. Η Γκλέζη Κατερίνα, η βουλευτή τη Χαλκιδική. Αν τη βουλευτή θα καταλάβει. Ριζάκη. Κατερίνα, η Γκλέζη είμαι. Η Κατερίνα, η Γκλέζη είμαι. Λοιπόν, δεν ξέρω με κάποιο τρόπο να προσχωρήσουν οι μεταλλογικοί. Οι δικοί μα πρακτικά μα παιδιά θέλουν να φύγουν από πάνω. Αφού μα παίρνουν και λένε ότι μα λένε θέλουν να φύγουν. Να συνοδέψουν τον κόσμο του κατηγορητή. Ορίστε, να διαλυθούν για να κατέβουν και οι δικοί μα. Και να. Τα πράγματα αρχίζουν και βράζουν. Να πάμε στο κρύο. Θα περάσουμε. Τι θα περάσουμε, 20 να πάρουμε ένα μπαρ και φύγουμε τώρα. Τι δεν θα περάσουμε τώρα. Εντάξει, το περιμένω, περιμένω, εντάξει. Εγώ δεν μπορώ να σηκώσω κανένα. Γιατί να γίνει, ψαχτούν να φύγουν από εδώ, γιατί να γίνει. Θα δουν τα παιδιά μας. Με τα κουτουρούπια της κύρισε και να έχει φορά. Εκεί, τα κουνέλια. Έχουν φύγει από πάνω, τώρα πάνε με τα πόδια για το χωριό τους. Σε λίγο θα ανοίξουμε. Ναι, θα ανοίξουμε να περάσουμε τα παιδιά με σε λίγο, ασφάλεια. Τώρα μόλις τα πάνε. Με ασφάλεια όμως να υπάρχει συνοδεία δικιά σας. Ναι. Να υπάρχει δικιά σας συνοδεία να μην έχουμε καμιά. Μην γίνει καμιά βλακία στα μοντέρα. Γιατί ξέρουμε. Όχι, στάνταρ είναι. Έχουμε είναι στάνταρ. Είμαστε έτοιμοι. Παιδιά, όταν λέμε κάτι, λέμε. Την κάνει τη βλακία, γι' αυτό. Έχουμε το. Αρχίδη! Γιώργο Σταβόλου. Σταμάτα, βρε Γιώργο! Αρχίδη! Σταμάτα! Είναι τους μήνες! Με τρέπεσε, ρε! Η μάνα σου είναι, ρε! Η μάνα σου είναι, ρε! Ρε, γόρι μου, δεν φτάνε τα παιδιά αυτά! Αλήτη! Αλήτη! Και ο γιος μου είναι αυτή! Αλήτη! Πού σου, ρε!
Μη φωνάζεις, δεν θέλουμε έτσι, τα παιδιά δεν φωνούν. Αλήτες, γαμώ το! Τους κατεβάζουνε, μας κοροϊδεύετε! Μας κοροϊδεύετε! Πώς τους κατεβάζετε αν δεν φύγουν οι άλλοι από εκεί, πες μου λίγο! Αν δεν φύγουν οι άλλοι, πώς θα τους κατεβάσετε! Δύο ώρες είμαστε εκεί πέρα, το ίδιο πράγμα ακόμη συνέχεια! Άμα είμαστε αλήθεις όμως εκεί, γιατί θέλω να πετούσουν και τα βιολιά μας, έτσι δεν είναι. Γιατί κάνεις το κέντρο. Και σε λίγο, επειδή διαλύθηκαν. Αυτή ξέρετε, αυτή είναι η καλοκαρικοανισία με τις δύο λεπτάσεις του κλειδίου. Εσείς είναι. Εσείς είναι. Εσείς είναι. Εσείς είναι. Δίκιο έχει, κοίταξε, δίκιο έχει. Εσείς είναι και κακοί. Έχουμε διαταγή, εγώ είμαι γενιά και καταλαβαίνω και μάνα. Αυτά τα παιδιά το μισθεί. Δεν τους αφήνουν να κατέβουν. Η ελληνικός κομισάριος σήμερα και η Ελντοράντο μαζί με την ελληνική αστυνομία σαν μια πολύ ωραία παράσταση. Εκμεταλλευόμενοι πάλι τους εργαζόμενους στην εταιρεία. Τους στείλανε για να δείξουν στους πληρωμένους δημοσιογράφους που ήρθαν εκδρομή στην Χαλκιδική, που πάνε αύριο και στην Τουρκία, να δείξουν ότι εδώ υπάρχει εμφύλιος πόλεμος. Εδώ δεν υπάρχει εμφύλιος πόλεμος, ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Εδώ ο πόλεμος είναι ανάμεσα στο λαό και στα συμφέροντα μιας εταιρείας. Δημιουργώντας αυτό το κλίμα με τη συνέργεια της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι επί δύο ώρες μας κορόιδευε ότι δεν μπορεί να διαλύσει 150 άτομα για να περάσουν ασφαλώς οι αγωνιστές που ήταν πάνω στο βουνό ειρηνικότατα, θέλοντας απλώς να μοιράσουν κάποια φυλάδια στους δημοσιογράφους. Μας κορόιδευε επί δύο ώρες, λέγοντας μας σε 10 λεπτά, σε 10 λεπτά τους διαλύσει και επί δύο ώρες δεν τους διέλυε. Έπρεπε λοιπόν να κινητοποιηθεί πάλι ο κόσμος για να μπορέσει να βρεθεί μια λύση πάλι ξανά σε αυτό το θέμα.